Γεια σας! Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω πώς είναι η βραδινή μου ρουτίνα, πώς περνάμε το βράδυ μας τώρα αυτές τις μέρες με τον κορονοϊό που είμαστε τελείως κλεισμένοι στο σπίτι. Σήμερα λοιπόν είπα να βγω λίγο στο μπαλκόνι, μιας και όλη μέρα ήταν συννεφιασμένα έξω και τώρα βγήκε λίγο ο ήλιος, οπότε είχα την ανάγκη λίγο να μυρίσω φρέσκο αέρα. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα. Η ώρα είναι 7 και κάπου τέτοια ώρα ξεκινάμε να πούμε ότι αρχίζει το βράδυ μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. Γιατί προχτές άλλαξε η ώρα και ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Σας χάσαμε στο καινούριο εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Θα δείτε τι κάνουμε, πώς περνάμε τα βράδια μας. Και θα τα πούμε ξανά σε λιγάκι. Για να πιστέψουμε το κεφάλι μας από τον ήλιο. Ναι. Το έχεις και είναι μπλε. Ναι. Τι είναι? Καφέ. Μπράβο! Φαγητό. Γράφει. Όχι. Είμαι φαγητό. Όχι. Είμαι πράγμα. Ναι. Το φοράω. Όχι. Θες να με βοηθήσεις λίγο? Φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε. Ναι. Είναι εργαλείο. Ναι. Πάνι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Είναι τρυπάνι. Ναι. Μπράβο σου! Το λαβέντε! Είσαι τρομερός! Πάμε.
καταλήγουν οι μέρες μας στο κρεβάτι. Είδαμε λίγο το Pretty Woman, το Houston Alpha. Συνήθως μόλις κοιμάται ο Γιώργος ή θα κάτσουμε έτσι λίγο να ράξουμε ή θα έρθουμε από νωρίς στο κρεβάτι να διαβάσουμε κάτι ή θα δούμε λίγο Netflix, θα δούμε λίγο τηλεόραση. Και έχω να σας προτείνω κάποιες ταινίες από το Netflix που είδαμε πρόσφατα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά όταν υπάρχει κάτι στενάχωρο στη ζωή μου ή οτιδήποτε, δεν θέλω να βλέπω και στενάχωρες ταινίες. Προτιμώ να βλέπω έτσι πιο ευδιάθετες, πιο χαρούμενες, κάτι να με κάνει να ονειρεύομαι, να σκέφτομαι. Μία πολύ ωραία ταινία που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το «Έχετε mail στον υπολογιστή σας». «You've got mail» με τον Tom Hanks. Παλιές ταινίες είναι. Άλλη ταινία που μου άρεσε πολύ ήταν το «Only You». Επίσης πολύ παλιά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά είναι ρομαντικές ταινίες, έτσι πιο χαρές. Όχι μη. Μη μεγαλύσεις, σε παρακαλώ. Το Γιώργο. Πόσο. Ευχαριστώ είμαι. Και άλλη ταινία που είδαμε, ποια άλλη, το Love Rosie, βέβαια αυτή είχε κλάμα, εγώ δηλαδή έκλαψα τουλάχιστον πολύ, τουλάχιστον έχει happy ending, πολύ σημαντικό. Ποια άλλη είδαμε στο Netflix, επίσης ωραία ταινία, είδαμε χθες τον Φυγά, πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς είναι στα αγγλικά. Παλιά κι αυτή, πολύ παλιά. Το Eat, Pray, Love, για όποιον δεν το έχει δει, να το δει οπωσδήποτε. Μία ταινία που δεν ήταν στο Netflix είναι το Wonder, κι αυτή κλάμα. Αλλά κι αυτή έχει καλό τέλος. Δηλαδή εγώ έκλαιγα από την αρχή μέχρι τη μέση. Από τη μέση και μετά είναι ευχάριστη και στέγνωση. Πολύ ωραία ταινία γενικά. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν άπειρες ταινίες να δείτε, σας είπα μερικές. Είναι αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά σε όλους.